Τι βλέπετε? Όχι. Δεν βρισκόμεθα στο Ισλαμαμπάντ, αλλά στο κέντρο της Αθήνας. Προσέξτε καλύτερα. Από την πλατεία Κοντζιά ως το Σύνταγμα πραγματοποιήθηκε όπως σας είχα προαναγγείλει πρώτη-πρώτη η θρησκευτική πομπή των Πακιστανών. Η πομπή εις μνήμην του προφήτη τους. Από εκεί και πέρα, τι είδαμε, τι καταγράψαμε, δεν έχει έλεος, γιατί εδώ έχουμε 2 μέτρα 2 σταθμά για γηγενείς όπως αναφέρω και για αλλοδαπούς. Οι νομοταγείς είναι, οι λαθρέοι είναι, οι μετανάστες από πόλεμο είναι. Σημασία έχει ότι δεν τηρήθηκαν τα του τείχους ασφαλείας για τον ιό μέτρα. Το βλέπετε. Μάλιστα και συγκρούσεις άκουσα υπήρχαν με ντόπιους που παραβρέθηκαν να διέρχονται ή να μια βόλτα να έχουν πάει. Και τα χείριστα, εντάξει, το συνηθίσαμε γιατί οι Πακιστανοί κάθε λίγο έχουν την μαύρη μέρα τους όπως λένε ένεκα των Ινδουιστών, έχουν τα της ανεξαρτησίας τους, έχουν πολλές θρησκευτικές εορτές, έχουν με το κέρφα του κυρίου Κωνσταντίνου του άνευ Ευαγγέλματος που ηγείται ΜΚΟ και έχω πει να εξαφανιστούν όλες από προσώπου γης. Είμαι η μόνη που το λέω και επιμένω. Έχω φρίξει από τις ερευνές μου το ότι πράττουν πέραν των όσων τάχα παρουσιάζουν. Δεν ξέρω για τους συγκεκριμένους, τα κατά ρατσισμού και λοιπά. Αλλά σημασία έχει ότι και ψήφων κάποιοι βούλευτε το έχουν ζητήσει και ο προαναφερθής φωνάζει, ουρλιάζει να τους προσέξουμε καλύτερα, μα περισσότερο δεν γίνεται. Εδώ αγνοούνται οι γηγενείς και το έδωσαν κάποιες καταγγελίες σήμερα. Έγινε χθες, αν θυμούμαι καλώς, στο σταθμό μετρό Λιοσιούν. Εισήλθαν οι αστυνομικές αρχές για rapid test να εξετάσουν το επιβατικό κοινό. Όμως, όποιοι ήσαν αλλοδαποί, εισήρχοντο, εξήρχοντο, χωρίς να τους ενοχλήσει κανένας. Το έχουν καταγγείλει αυτό σε πολλές εφημερίδες και αν θέλει κάποιος να μας διαψεύσει, έχουμε πληροφορίες. Φρύτουμε και γι' αυτό. Γιατί κλείνει η καρδιά του Συντάγματος, του κέντρου της Αθήνας, για μια ποπή φιλοξενούμενων μας, καλώς γίνεται. Αλλά βρισκόμεθα με μέτρα προστασίας. Αυτοί δεν τα τηρούν, δεν εξετάζονται, δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται σε αυτό το κράτος. Γι' αυτό και η πακιστανική τηλεόραση, όπως σας έδειξα και χθες, έχει πρώτη είδηση κάθε φορά το τι παρέλαση μουσουλμάνων κατά ρατσισμού, μουσουλμάνων κατά Κασμίρ, μαύρης μέρας Πακιστανών, θρησκευτικής πομπής για τον προφήτη. Ό,τι γίνεται στην Αθήνα, πρώτη είδηση το έχει η πακιστανική τηλεόραση. Είναι προς τιμήν μας.